απάντηση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, γιατί είναι πάρα πολλά δύσκολα στα σημεία στο Δήμο, στα οποία δεν είναι εκτελητό ομαλά ή πολύ νομοποιείο. Συμμετεία παλαιότερων έργων, παλαιότερων άσχημων σχεδιασμών, γενικότερα προβλημάτων υποδομών που ο Δήμος προσφέρει. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Ο Τάνους είναι ένας ποταμός, ο οποίος για τον υπολογισμό των απαιτούμενων παροχών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολιοθέτησή του, θα πρέπει να ρυθμίσουν στοιχεία τα οποία ξεπερνάνε την εντατική ενότητα του Δήμου της Πολύτης Κουρίας. Επίσης, ο Τάνος από την κατηγοριοποίησή του, από την κείμενη νομοθεσία, είναι ένας ποταμός ο οποίος ολιοθετείται από την περιφερειακή κοινότητα και όχι από το Δήμο. Τρίτον, σε ό,τι έχει σχέση με την ασφάλεια του χώρου στον οποίο έχουν κατασκευαστεί η μονάδα κατασκευασία κλιμάκων και η μονάδα διαχείριση των απορριμμάτων, στο συγκεκριμένο χώρο έχει ολιοθετηθεί ο Τάνος, υπάρχει ολιοθέτηση ήδη από την δεκαετία του 90, άρα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απαιτούμενες αποστάσεις και απαιτούμενες εγκρίσεις για την ασφάλεια των κατασκευών. Τέταρτον, για το θέμα όπως ακριβώς το έβαλες, Περικλή, έχω πριν προεκλογικές αποστήλει το υπόμνημα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ζητώντας την πλήρη ολιοθέτηση και μάλιστα έχουν συμμετείχει σε πάρα πολύ την ολιοθέτηση και συνέχεια την κατασκευή των εργαζομένων έργων υποδομής. Ευχαριστούμε. Μαζί μας είναι προσήλθηκε η κυρία